Σεριάνη με το αυτοκίνητο του στους δρόμους της Λεμεσού βγήκε τα ξημερώματα 37χρονος, αν και ήταν τύφλα στο Μεθύσι. Σαν να μην έφτανε αυτό, 37χρονος παραβίασε φωτεινό κόκκινο σηματοδότη, ενώ μετέφερε στο αυτοκίνητο του ένα κυνηγετικό όπλο και αριθμό φυσιγγείων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη 1:50 τα ξημερώματα μέλη του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων, τα οποία βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού προς τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, αντιλήφθηκαν αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες εγγραφής να παραβιάζει κόκκινο φανάρι. Ακολούθησαν το αυτοκίνητο και το ανέκοψαν για να διαπιστώσουν ότι πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο μεθυσμένος 37χρονος. Διαπίστωσαν παράλληλα ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος, η άδεια κυκλοφορίας και το πιστοποιητικό ασφάλειας του οδηγού είχαν λήξει. Ο 37χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 62/22 μιλιγκράμμ, που είναι το καθορισμένο από το νόμο όριο, και συνελήφθη. Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του, εντοπίστηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και 24 πλήρη φυσίγγια, τα οποία μετέφερε παράνομα και τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.